Καλησπέρα από το abola.gr. Είμαστε στο γήπεδο των Μελισσίων. Μετά το τέλος του αγώνα μεταξύ Μελίσσια Χαλάνδρη, που το αποτέλεσμα κρίθηκε ισόπαλο, έχουμε μαζί μας τον προπονητή της ομάδας του Χαλανδρίου, τον κύριο Κουτρουμάνο, και τον κύριο Ματζούνη από την ομάδα των Μελισσίων. Ξεκινώντας από τον κύριο Κουτρουμάνο, κάποιες δηλώσεις σχετικά με το αποτέλεσμα του αγώνα. Γεια σας. Πρώτα απ' όλα να πούμε συγχαρητήρια και στα Μελίσσια και στον coach. Ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι, με πολύ πάθος, ένταση, είχε και πολύ κόσμο. Εμείς ήρθαμε εδώ με ένα στόχο για να πάρουμε το παιχνίδι. Βρήκαμε μια ομάδα πολύ συγκεντρωμένη στο στόχο της και δυσκολευτήκαμε στον τρόπο ανάπτυξης που είχαμε όλη την εβδομάδα δουλέψει. Ήταν ένα παιχνίδι που θα μπορούσαμε να το είχαμε χάσει, να το είχαμε κερδίσει κιόλας. Από εκεί και πέρα, αυτό που κοιτάμε είναι να συνεχίσουμε στο επόμενο παιχνίδι που είναι με τη Διάνα, ένα ντέρμπι. Είχαμε στη σειρά πολλά παιχνίδια. Παιχνίδι που κερδίζεις δεν το χάνεις, και έτσι προχωράμε. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το χαρήκαμε όλοι, ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και θα βρούμε εμείς τις λεπτομέρειες που στο επόμενο παιχνίδι θα μας δώσει την νίκη. Είδαμε ένα παιχνίδι πραγματικά με φάσεις από ό,τι είδα. Κάποιο σχόλιο και από εσάς σχετικά με το αποτέλεσμα του αγώνα, κύριε Ματζούνη. Σαν παιχνίδι και τακτικά τώρα να το πούμε, συμφωνώ απόλυτα με τον Γκότς, εδώ και φίλο συνάδελφο. Ήταν ένα παιχνίδι πραγματικά πολύ ωραίο εκτός από εμάς τους δύο, για όλο τον κόσμο το παρακολούθησε. Ήταν ένα γειτονικό ντέρμπι με δύο ομάδες πάρα πολύ ανταγωνιστικές, με πολύ πάθος όπως είπε, με πολύ τακτική, με πολύ ωραίες φάσεις και από τις δύο ομάδες, με πάρα πολύ κόσμο στην εξέδρα και από τις δύο ομάδες και σε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο που θέλει όλος ο κόσμος από όποιο πόστο και αν είναι. Εμείς έχουμε λίγο θα έλεγα διαφορετικούς στόχους με το Χαλάνδρη, που το είπε και ο συνάδελφος, ότι είναι πιο πρωταγωνιστική. Εμείς τώρα προσπαθούμε φέτος και το έχουμε καταφέρει, το έχουμε ξαναπεί, να αλλάξουμε επίπεδο. Γινόμαστε, αλλά είμαστε ήδη μια ομάδα σούπερ ανταγωνιστική, δύσκολο κατάβλητη. Η ομάδα παίζει καθαρό, τίμιο ποδόσφαιρο, προσπαθεί να πάρει τα παιχνίδια ποδοσφαιρικά. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, θα κρινόταν στη λεπτομέρεια. Η αλήθεια είναι, χωρίς να διαφωνήσω σε αυτά που είπε, ότι στο τέλος αφήνει εμάς μια πικρή γεύση, γιατί στα 4 λεπτά των καθυστερήσεων είχαμε εμείς δύο φάσεις. Η μία ειδικά, συγγνώμη, θα συμφωνήσει πιστεύω και ο φίλος ο Νόντας, ήταν ορισμός ευκαιρίας, μιλάμε το Ραβάνι, που πλάσαρε relaxed out. Αλλά εντάξει, αυτό είναι το ποδόσφαιρο, δεν μπορούμε να έχουμε παράπονα από τα παιδιά. Εγώ το έχω πει δημόσια, τους ευχαριστώ, δεν έχω λόγια για τους παίχτες μου, με έχουν κάνει περήφανο, θα συνεχίζουν να με κάνουν ακόμα πιο πολύ και εντάξει, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Είχατε κάποιο τραυματισμό κατά τη διάρκεια του αγώνα? Ναι, είχαμε, χτύπησε ένας παίχτης μας και σημαντικός και βασικός μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, μας άλλαξε λίγο τα πλάνα, αυτό δεν επικαλούμε ποτέ δικαιολογίες, αυτά είναι στο ποδόσφαιρο, χτύπησε το παιδί στο κεφάλι, βγήκε πρόωρα, αλλάξαμε λίγο, όχι το σχηματισμό, αλλάξαμε λίγο το πλάνο με τους παίχτες, μας έπιασε απροετοίμαστος, αλλά σας το ξαναλέω, η καλή ομάδα οφείλει να είναι προετοιμασμένη για τα πάντα και για το καλύτερο και για το χειρότερο σενάριο μας στο παιχνίδι, γιατί αυτά σε ένα ποδοσφαιρικό μάτς μπορεί να συμβούν ανά πάσα ώρα. Πολύ ωραία. Για τους επόμενους αγώνες, για την επόμενη αγωνιστική. Εντάξει, τώρα τέλειωσε σημειολογικά σήμερα ο πρώτος γύρος, οι 9 αγώνες. Θα μπορούσαμε να είμαστε και λίγο καλύτερα βαθμολογικά, αλλά σας το ξαναλέω, δεν κολλάω στους βαθμούς, γιατί η εικόνα της ομάδας μας είναι πάρα πάρα πολύ καλή. Και αν σκεφτείτε ότι είμαστε όλοι καινούργοι σε αυτή την ομάδα, έτσι το έχουμε ξαναπεί, θα ήμουν αγνώμων να μην πω ένα τεράστιο μπράβο σε αυτά τα παιδιά. Θεωρώ ότι είδαμε σήμερα ένα πολύ καλό ποδόσφαιρο, γεμάτο με ευκαιρίες. Από την πλευρά μας να πω και στους δύο καλή συνέχεια, καλή δύναμη στο έργο σας και αυτό, να βλέπουμε πάντοτε σωστό και τίμιο ποδόσφαιρο όπως αναφέρθηκε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε. Ο Ρονάλντο το φτωχόνι. Αμώ το σπίτι.